Oh.
Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνόδη πορεία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
Βαγγέλη Τζαναδάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν. Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών.
Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθή ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος, μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος κτλ, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.
κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεως της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.
αθλητής της προσευχής. Ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταδεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία. Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων
από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Thank you.
ώρα είναι 2:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς
αυτά σε εμάς στηρίσατε. Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανος μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον. Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα», Γερόντισσα Γαβριλία.
πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο. Έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα μυστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει.
όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός, μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός. Άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.
πάντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια». «Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα». Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση, μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη, φέρνει καταστροφή.
μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος. Η ώρα είναι 3. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αγγέλης Δαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.
Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση αποφελεί στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμικητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό, ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται. Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας.
ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί από τούτα σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν, όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτό γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του, έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από τον γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό, και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλεια από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή. Θελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε, όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει: αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε: όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε: εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέει σών με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Υιό Θεού και τον προσκύνησε.
Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς», αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κινήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει. Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός η λάστη τίνη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως,
και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα. Έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε. Πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην δει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει. Γιατί αυτός, μήτε με το λογισμό του, είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει, ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε αραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς,
έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος. Και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει στον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν. Τούτο αδελφοί μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά όλο ψύχος να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.
Η ώρα είναι 3:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά. Ποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι». «Γιατί?», τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έθνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού». Μουσική.
το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος. Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου. Μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα. Thank you.
φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών, καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν χωρίς να το καταλάβουν τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείται το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει,
τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος. Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πράξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος. Thank you.
ευχή επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.